Η Κυριακή των Παπουτσιών είναι ένα έργο που έχει μουσική, που έχει συγκεκριμένους ήρωες, δεν ανήκει στον χώρο της επιθεώρησης, είναι πολύ μακράν αυτού και είναι το τέλος ενός κύκλου που ξεκίνησε από το Ελλάς κατόπιν αορτής, πέρασε από το ήταν ένα μικρό καράβι, έφτασε στο κάτι έχω να σας πω και τελευταία παράσταση αυτού του κύκλου είναι η Κυριακή των Παπουτσιών με απόσταση πάρα πολύ μεγάλη από το πρώτο έργο. Και στις τέσσερις αυτές παραστάσεις μουσικά τη στήριξε ο Θάνος ο Μικρούτσικος. Θέλω να πω ότι και αυτό έχει μια σημασία για την εξέλιξη από κοινού αυτής της προσπάθειας. Είναι αδύνατο να ανέβει μια παραγωγή 500 εκατομμυρίων στη Θεσσαλονίκη, να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Δεν λέω να έχουμε τη φιλική στήριξη, να μην έχουμε έναν πόλεμο όταν δεν τον ανοίγουμε. Ένας από τους λόγους που παρέμεινα μέχρι αυτή την ώρα περνώντας τερατώδεις δυσκολίες είναι τα παιδιά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή πίσω μου, ηθοποιοί που από την αρχή που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, από το Σεπτέμβριο μήνα που έγινε η οντισιόν μέχρι τώρα, στέκονται δουλεύοντας απεριόριστες ώρες, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, με πάθος και με δύναμη τέτοια, και κάθε φορά που επέστρεφα απελπισμένος και τους έλεγα ότι ας τα αφήσουμε, ας γίνει στην Αθήνα, ας γίνει αργότερα, ήταν αυτοί οι οποίοι πρώτοι βάζαν μπροστά τη δική τους θέληση, αυτή την νεανική θέληση, όπως βλέπετε, για να γίνει αυτή η παράσταση. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η αναπαράσταση έγινε σήμερα 22 ημέρες μετά την ηρωική πρωτοβουλία της εθνικής μας χαστουκής θρησκείας Αθήνη και ο Χιτσούνη στα γραφεία του εκδοτικού οίκου Κερί και Λιβάνη. Παρακαλώ, δεν κάνει τίποτα. Μια γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας. Πώς ονομάζεστε? Ξανθής Ουγλάνογλου. Τι ζώδιο είστε? Γουόκερος. Πού γεννηθήκατε? Στα Γρέβενα. Αχ, έχω πολύ μεγάλη αγωνία, κυρία Μπούμπα μου. Τι βλέπετε, τίποτα? Είσασταν μόνοι? Όχι. Μόνοι στην ψυχή εννοώ. Α, είναι κάτι σοβαρό αυτό που κάνετε? Ο πατέρας σας ζει? Όχι, πέθανε. Δεν ήθελα να το πω. Βάλετε κάτι στο μυαλό σας. Ναι, βάζω. Βλέπω ένα νι. Νι. Νίκος. Νίκος δεν ξέρω. Νατάσα. Ούτε Νατάσα. Νάντια. Μπα, ούτε. Πού είστε ασφαλισμένοι? Στη Νασιονάλη Νετερλάντε. Ορίστε. Ναι. Ναι. Γεια. Γεια σας. Γεια σας. Πώς λέγεστε? Παναγιώτης. Ευχαριστώ. Κι εγώ ευχαριστώ. Τι θα θέλατε να μάθετε? Πολλά θα θέλαμε να μάθουμε. Να σας δώσω το τηλέφωνό μου. Έλα. Έλα. Εδώ που ήρθες θα μάθεις λίγο ταρό, λίγο ψωμί, λίγο θάλασσα και το αγόρι σου. Τι θάλασσα θέλω? Θάλασσα. Είσαι παντρεμένο? Όχι, για κοίτα το ψωμί καλύτερα. Το ψωμί, λέει, είσαι αραβωνιασμένο. Για κοίτα καλύτερα τα ταρό. Τα ταρό, λέει, είσαι χωρισμένο. Τι να πιστέψω? Ποιος δεν συμφέρει? Μια γραμμή, παρακαλώ. Για μένα θέλω να μου πείτε. Τι θα θέλατε να μάθετε ακριβώς για σας? Πώς πάνε τα πράγματα? Να σας πω. Βρήκατε πάτο. Ναι. Βάλτε μια σκέψη στο μυαλό σας. Ναι, βάζω. Τη βάλατε? Μάλιστα. Αχ, έχω αγωνία. Είμαι αυτή που είχατε και χθες. Ναι. Θα την έχετε και αύριο.